Γεια σας, είμαι ο Πάνος ο Κύρκος. Είμαι ο δάσκαλος του Γιώργου. Αφού ακούμε λοιπόν από τα μικρόφωνα ότι το νούμερο δεν θυμάμαι ποιο είχε σε αυτόν τον αγώνα ο Γιώργος, είχε έξοδο με ανατροπή, καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Πάμε λοιπόν εκεί, ήταν ο Γερανός. Ψάχναμε να βρούμε πού θα πιάσουμε αρκετά τα μάξι, να το ξετουμπάρουμε έτσι ώστε να κάνουμε τη λιγότερη πιθανή ζημιά. Καταφέραμε, το ξετουμπάραμε, το φορτώσαμε στο Γερανό. Έφυγε το πρώτο δύσκολο κομμάτι. Το δεύτερο δύσκολο κομμάτι ήταν να φορτωθεί από το Γερανό στο τρέιλερ. Γιατί τα μάξι δεν είχε πάνω ρόδα. Ό,τι άλλη ρόδα είχε πάνω ήταν στραβή. Καταφέρουμε λοιπόν με τα χίλια ζόρια το βάζουμε στο τρέιλερ και ερχόμαστε στο συνεργείο. Πάλι δύσκολα, γιατί τα μάξι δεν τζούλαγε. Έπρεπε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να το κατεβάσουμε το τρέιλερ. Βάζουμε το τρέιλερ στο ανισοδικό που είναι εδώ πέρα. Ευτυχώς χώραγαν τα πέδιλα, το σηκώνουμε για να κάνουμε απολογισμό. Νομίζω δεν αλλάξαμε τις δύο αριστερές πόρτες, αν θυμάμαι καλά. Και το πίσω τζάμπι. Και την πίσω αεροδρομή και το πίσω καπό. Τα υπόλοιπα και ο ουρανός στην επισκευή, το καπό, προφυλακτήρες, μασπιέδες, άκρα, η ανάρτηση μπροστά είχε φύγει. Είχε χτυπήσει, που αυτό ίσως ήταν και καλό τελικά, γιατί έκοψε λίγο τη φόρα του Γιώργου. Χτύπησε με το κάρτερ και με την μπροστά μεριά πάνω σε ένα βράχο, μάλλον κάτι είχε εκεί. Όλο το κάρτερ είχε πάει μέσα. Φανταστείτε ο ρυθμός που τραβάει λάδι η τρόμπα λαδιού, είχε φτάσει σχεδόν μέχρι τις βιέλες. Και από εκεί και μετά ξεκινήσαμε το λύσιμο για να πάει στο φανοπείο να ξεκινήσει το δύσκολο κομμάτι της επισκευής. Εντάξει, το αυτοκίνητο έγινε. Δεν υπήρξε σημείο που να μην έχει γίνει κάποια ζημιά. Εντάξει, το καλό είναι ότι η καρότσα είναι ανθίκτη, οπότε μπόρεσε να επισκευαστεί και δεν πήγε για πέταμα. Κάτι πολύ σοβαρό το αυτοκίνητο. Αν πατήσω εδώ κάτι 5-10, ισχύει. Για 10 λεπτά θα σου πρέπει. Και σκάσει να σου πει για να σε στα μπράτσα. Κάνε λίγο εκεί, δουλεύουμε. Εδώ στα μπράτσα το κουμπί. Ευτυχώ δεν χάνει μπαταρία. Βγάζουμε μπαταρία. Κάνει μία. Έτοιμοι. Δεν το λένε, θα τα βγάλεις όλα δηλαδή. Όλα. Να μείνει μόνο στα σύνορα. Ναι. Πες, κάτσε. Το τρουμπάρι στα μάξι. Πληρώνουμε εξόνια μαλακίες. Τι είναι Γιώργο, έχουμε άγχος για τα λάδια που θα πάνε, θα τα μαζέψουμε μετά. Κάτσε με τρομπάρι μου κανένα χέρι τώρα. Ναι, ναι, πάμε. Φαίνεται καλά. Ρε, το αμάξι θα θέλει. Πείτε φωτογραφία, θες κιόλας. Ναι ρε. Τώρα σου να πάω βίντεο. Ναι ρε, το μάλα. Για κράτα λίγο. Πόσο κιλά είναι, δεν πρέπει να μάθει. Αυτό δεν έχει κόψει, εντάξει. Ναι, εντάξει. Δεν μας την ανοίγει τώρα. Ναι, ναι, κάτσε. Είπαμε, δεν έχουμε κόψει τον καφέ, είπαμε.
Το γαλλικό σου σπίτι, το γαλλικό φτιάχνει μια. Πόσο πόσο μου κοινό. Θα παίρνω ρε, απλά θα πληρώνετε. Το άλλο το βγάλει μόνος του, Γιώργος. Το ξέρω. Το άφησε εκεί στο χωράφι, πες. Πατιέται. Αργή η κίνηση αυτό. Οπα λίγο. Εγώ είδα μία τώρα που θα λύγει και απλά λίγο έτσι να... Τώρα εγώ σκορπίζω και είπα ότι είναι τεράρα όλα πάλι. Εντάξει πάλι. Θα πέσουν έτσι αλλιώς. Ωραία θα πέσουνε μωρέ. Θέλει και βοήθεια. Δεν θα κάνω κάτι. Δεν χρειάζεται. Θα πάω να φύγω. Ό,τι αφορά την καρότσα, στο Χρήστο του Καραχάλιο. Έκανε καταπληκτική δουλειά, το έκανε σαν καινούριο. Και από εκεί και μετά ξεκίνησε η δική μας δουλειά. Έπρεπε να τοποθετήσουμε πάνω τις γέφυρες, το σασμάν, τη μηχανή. Να αλλάξουμε οτιδήποτε χρειαζόταν αλλαγή στο αυτοκίνητο. Αλλάξαμε πίσω ψαλίδια, αλλάξαμε πίσω άκρα. Γενικά το αυτοκίνητο έγινε κατά 70% καινούριο. Το 30% δηλαδή είχε μείνει σχεδόν άφηκτο. Ευτυχώς όμως η καρότσα σαν καρότσα και σαν ρολκέτς δεν είναι βαθισμιά. Αφού λοιπόν τελείωσε το μοντάρισμα, έπρεπε να πάμε στα Μέγαρα έτσι ώστε να δοκιμάσουμε το αυτοκίνητο, να δούμε ότι είναι πλέον λειτουργικό, έχουν γίνει όλα σωστά και να κάνει και ο Γιώργος κάποιους γύρους έτσι ώστε να του φύγει η φοβία μετά την έξοδο που είχε. Μετά από μερικούς γύρους που ήταν λίγο σφιχτό στην αρχή, έδειξε να λύνεται και ευτυχώς που λύθηκε γιατί είχε και ένα πρωτάθλημα το οποίο έπρεπε να διεκδικήσει και ευτυχώς
κατάφερε και το διεκδίκησε. Βγήκε το αθλητής. Εντάξει, κατέβασα βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι κατέβασα αρκετά. Πώς πιστεύεις ότι πήγες στην Αθλάντα, αν κρίνω με βάση τις δυνατότητες του Γιώργου,